Εφημερίδα Εχμή και εχμή-news.gr. Τα δύο πιο δυναμικά μέσα της ετωλοκαρνανίας που από το 1995 είναι κοντά στον αναγνώστη. Με συνέπεια, τόλμη και μαχητικότητα. Πρώτη σε κυκλοφορία σε όλο τον ομό, σύμφωνα με τη Focus Bari. Με αυξανόμενο αναγνωστικό κοινό. Αγοράστε τη στα περίπτερα μόνο με ένα ευρώ ή γραφτείτε συνδρομητές. Κύριε Πρόεδρε, επειδή είχα ασχοληθεί επισταμμένως με το πρόβλημα, άκουσα πράγματα από τον κύριο Αντιδήμαρχο και αρμόδιος κιόλας, τα οποία τουλάχιστον με εθνιδιάζουν. Η νομοθεσία είναι ξεκάθαρη και προφανώς και ο ίδιος έχει πάρει κατευθύνσεις από την εισαγγελία προκειμένου να υλοποιήσει τα θέλω. Και μιας και ο κύριος Στέγας, ο εμπειρότατος κύριος Στέγας, μίλησε για την τέχνη του εφικτού, θα συμπληρώσω ότι δεν κρινόμαστε από τις προθέσεις μας, αλλά το αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα να υπάρξει νεκρός στην πόλη, γιατί αποτύχει δεν έχει υπάρξει θύμα. Δεν μιλάμε για ένα πρόβλημα το οποίο είναι επιδερμικό. Είναι σαφέστατα επικίνδυνο, ίσως το νούμερο ένα πρόβλημα της πόλης. Τότε τι θα πει ο κύριος Καρβέλης στην εισαγγελία, η οποία η ρίστον παρόδο, ναι, του έδωσε εντολή, σκεφτείτε σε τι σημείο έφτασε. Λόγω ανικανότητας του κύριου Αντιδημάρχου να λύσει το πρόβλημα. Μπείτε σε ένα χώρο, κακήν κακός, και κάντε τα δέοντα. Και ρωτώ εδώ, 4 χρόνια τώρα που διοικεί ο κύριος Καρβέλης, είναι ο μοναδικός που δεν έχει φύγει από τη συγκεκριμένη δημαρχία. Και ο κύριος Διαμαντόπουλος που αδίκως κατηγορείται, δεν είχε ποτέ το αρμόδιο τμήμα. Χάρη έκανα τότε στον συνάδελφο, γιατί ήταν επιφορτισμένος από τον κύριο Δήμαρχο με πολλά καθήκοντα. Και είχα προσπαθήσει με την τότε φιλοσοφική να λύσω το πρόβλημα. Λοιπόν, έχει αποτύχει δραματικά και εκτίθεται και ο ίδιος ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή σαν σύνολο, αλλά και το σώμα γενικότερα, κύριε Πρόεδρε. Και σε αυτή τη ζωή θα πρέπει και κυρίως στην πολιτική. Εγώ δεν είμαι καριερίστας πολιτικός. Λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει και εμένα. Με ενδιαφέρει το καλό της πόλης μου. Όμως ο κύριος Καρβέλης πρέπει να μάθει και μετά από 4 χρόνια να έχει την παρησία να αναγνωρίσει και να ζητήσει ένα συγγνώμη. Από τον κύριο Μιλωνά που είπε εδώ ο πρόεδρος, από τον κύριο Χολέβα, από τη γριά που την ηλικιωμένη που θυμάμαι εγώ το Πάσχα του 16 με 17 ράματα και πήγα εγώ αυτόφορο τότε, όχι ο κύριος Καρβέλης. Δεν ζητήθηκε ποτέ μια συγγνώμη ή διαφορετικά να παραιτηθεί ο κύριος Καρβέλης. Και ο κύριος Δήμαρχος να βρει τον τρόπο να βάλει ένα στέλεχος ή ο ίδιος προσωπικά να αναλάβει και με τη βοήθεια του υπόλοιπου σώματος να λύσουμε το πρόβλημα. Δηλαδή θέλει πολύ μυαλό για να αντιληφθούμε ότι έρχεται το μεγάλο κακό και ότι θα πρέπει να δεσμεύσουμε ποσά. Όχι κύριε Δήμαρχε, να μην περιμένουμε τον προϋπολογισμό γιατί μπορεί η υπηρεσία να σας εκθέσει εκ νέου. Εσείς έχετε την πρόθεση, το αντιλαμβάνομαι. Να λειτουργήσει γρήγορα ο προϋπολογισμός. Δεν θα λειτουργήσει και εδώ θα είμαστε και θα το δείτε. Διότι ο ίδιος ο νόμος είναι εναντίον σας. Και πάλι θα φτάσουμε Δεκέμβρη. Και πάλι θα έχουμε θύματα επιθέσεων. Να έρθετε να δεσμευτείτε σήμερα και να έρθετε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να κάνει αναμόρφωση ο κ. Καρβέλης, να δώσει εντολή ως πολιτικός προϊστάμενος στη διεύρυνση των οικονομικών υπηρεσιών, να κόψουν το κεφάλι τους στη λαϊκή, να βρουν χρήματα και να γίνει διαγωνισμός, ο οποίος θα πάρει 3-4 μήνες προφανώς, και αν δεν τον φτάνουν τα κονδύλια που υπάρχουν στο 18, να δεσμεύσει το 19, να δεσμεύσει και το 20. Μπορεί να το κάνει. Και να λύσουμε το πρόβλημα. Και ο κύριος Δήμαρχος ταυτόχρονα να πάρει πρωτοβουλία και του προτείνου του ιδίου με τους υπόλοιπους 6 δημάρχους του νομού να το θέσει στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Έχει 2 σπόρους η περιφέρεια. Δεν υπάρχει οργανωμένο καταφύγιο στο νομό. Να διαθέσει κονδύλια η περιφέρεια ή συνεργατικά μαζί με τους 7 δήμους. Εάν υπάρχει πρόθεση και θέλουμε ουσιαστικά να λύσουμε το πρόβλημα και όχι να πηγαίνουμε απλά να λέμε ναι, κάναμε 300 στηρώσεις και άμα κάνετε 300 στηρώσεις αφού κυκλοφορούν 4.000 αδέσποτα στα τελευταία 4 χρόνια. Εγώ όταν είχα κάνει την καταμέτρηση με την τότε φιλοσοφική είχαμε 3.425 το 2015.
Και μου είπαν τότε, και έχω το αρχείο στο σπίτι μου, ότι αν αντιδήμαρχοι δεν βρείτε λεφτά να κάνουμε άμεσα στηρώσεις, επειδή τα θηλυκά είναι το 80%, σε τρία χρόνια θα θρυμίσουμε θύματα. Να, τη βγήκε αληθινή τότε πρόεδρος. Δεν με ενδιαφέρουν εμένα τα προσωπικά των φιλοζωικών, που ναι, κοκορομακούν μεταξύ τους, με αφήνει παγερά διάφορο. Εμείς διοικούμε, κύριοι, το σώμα διοικεί και εσείς που έχετε την πλειοψηφία. Και πρέπει άμεσα να φέρετε λύση. Δεσμευτείτε γι' αυτό, σας παρακαλώ, κύριε Αντιδήμαρχε, αμέσως μετά, τώρα που τελειώνω, διαφορετικά παραιτηθείτε. Δεν είναι κακό. Αν δεν μπορείτε να το κάνετε ή δεν έχετε τον τρόπο, ζητήστε βοήθεια, εν πάση περιπτώσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την ειρωνία από συναδέλφους την επιστρέφω, κύριε Πρόεδρε. Εγώ δεν ειρωνεύτηκα κανέναν κατά την ομιλία. Και δεν τιμά κανέναν να ειρωνεύονται τον συνομιλητή του. Πόσο μάλλον και πρώην συνάδελφο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν έχει μίσο. Πραγματικά το μόνο που μπορώ να πω για την τοποθέτηση του συναδέλφου είναι να εκφράσω τη θλίψη και την οργή μου για τον τρόπο που θέλει να αντιμετωπιστεί στο ανώτατο θεσμικό όργανο του Δήμου που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Αναφέρεστε σε παραίτηση, σε άσκηση εμπιστοσύνη στο θεσμό που εκπροσωπώ και σε προσωπική μορφή. Ανάμεσα στον εαυτό σας ελεγχτή και πειθαρχικό όργανο, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσετε εντυπώσεις εκμετελευόμενος ευαίσθητα θέματα. Δεν θα σας ακολουθήσω. Ο λαός είναι εδώ για να κρίνει ποιος είναι ο αντιδήμαρχος, τι έχει κάνει ο αντιδήμαρχος και τι έχετε κάνει εσείς. Οι πολίτες, στο τέλος της θητείας μας, πιστεύω και είμαι σίγουρος ότι θα κρίνουν με τα έργα του καθενός μας. Και όχι με τις φανθάρες και αυτά που λέμε στο Δημοτικό Συμβούλιο για να πούμε ότι κάτι πρέπει να πούμε ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που είστε και φίλος αυτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.